Εντάξει, είμαστε. Το πρώτο μας θέμα είναι έγκριση ημί των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας». Έχουμε την προέγκριση, έχουμε από την διαχειριστική αρχή τη σύμφωνη γνώμη για να προβούμε στους όρους διακήρυξης για την προμήθεια των οχημάτων βιοαποβλήτων. Εισηγούμαστε για την έγκριση των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» της πράξης με τίτλο «Δράσης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας». Με κωδικό, όπως φαίνεται στην εισήγησή μας, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών περιβάλλοντος και φόρο ανάπτυξη 2014-2020. Και του τρόπου εκτέλεσης προμήθειας που είναι διακήρυξη διεθνού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύνοψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνουν οι διατάξεις του νόμου 4412 του 2016. Αν θέλατε κάτι επί του θέματος. Εγώ ήθελα μια ερώτηση. Ναι. Δεν είναι μόνο οχήματα, είναι και κάδι, έτσι, για βιοαπόβλητα. Είναι τέσσερα υποέργα, κύριε Κοκκινίδη, είναι τέσσερα υποέργα. Είναι ένα τα οχήματα, είναι η κάδι κομποστοποίησης. Είναι η καφέ, η κάδι για τα βιοαπόβλητα. Ναι, ναι. Και είναι και ένα κομμάτι, ένα υποέργο για την διαφήμιση, ας πούμε, του όρου εγχειρήματος. Ναι. Πείτε μου λίγο για αυτούς τους κομποστοποίησης, αυτοί πού θα πάνε, θα μοιραστούν σε σπίτια. Γιατί λέει οικιακή κάδη κομποστοποίησης. Αυτή θα έχει πρόγραμμα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν, βασικά σε εστιατόρια και, που έχει πολλά βιοαπόβλητα τέτοιου είδους και σε κάποιες περιοχές που έχει εντοπίσει και θα εντοπίσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με το Τμήμα Καθαριότητας. Γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έλεγε ότι θα δώσει και σε σπίτια. Γι' αυτό το λέω, για τέτοιους κάδους κομποστοποίησης. Εντάξει, θα το δούμε. Ακριβώς δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι θα δώσει σε κάθε διαμέρισμα, θα δώσει και από έναν κάδο. Όχι σε μονοκατοικίες, ίσως, ας πούμε, όπως εγώ που έχω μονοκατοικία, να έχω στην αυλή μου. Παράδειγμα. Μάλιστα. Εκτός αν καταναλώνετε πάρα πολύ και έχετε μια ιδιαίτερη μεταχείριση να φέρουμε. Δεν ξέρω ακριβώς να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, αν δούμε και σε κατοικίες. Εντάξει, ναι. Κύριε Κοκκινίδη, όλα τα καλά του καπιταλισμού θέλεις. Του καπιταλισμού δεν είναι η ανακομποστοποίηση, είναι της οικολογίας με την οποία η Νέα Δημοκρατία τώρα απέκτησε σχέση ξαφνικά. Μέχρι τώρα την είχε και την ειρωνευόταν την οικολογία. Τώρα ξαφνικά για να περάσουν ό,τι θέλουν τα περνάνε μέσω οικολογίας. Κύριε Πίγκα, αν θέλετε να ξέρετε. Θα σας αντιγράψω. Έγινε ο Μητσοτάκης οικολόγος. Είδαμε κάτι καλό που έχετε κι εσείς και σας αντιγράψαμε. Μπράβο σας, τα καλά να τα αντιγράφετε, είναι σωστό αυτό. Αυτό κάνουμε. Αλλά όχι να απελευθερώνετε τη νατούρα, να μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες μέσα στη νατούρα και μετά να το παίζετε οικολόγοι. Να είστε οικολόγοι, όχι να είχαμε να λέγαμε. Ας πούμε εσείς τώρα δεν απελευθερώσατε κανέναν, έτσι. Κανέναν τίποτα από περιοχές Νατούρα και άγρια ζωής. Νατούρα οπωσδήποτε. Προέρχεται συγκυβέρνηση από ό,τι βλέπω. Τι γίνεται. Καμία σχέση. Θα θέλανε μήπως, θα θέλανε η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μας φύλαξε ο Θεός τέτοιο πράγμα, όχι. Είδε, σωθήκαμε και η συμφωνία των Πρεσπών, η κατάπτυστη. Είδατε πώς έγινε, πώς έγινε. Ο Ακαδημαϊκός παρακαλώ τον Κωνσταντίνο. Τώρα. Θα τα δούμε μεθαύριο. Οι προδότες αυτοί οι Σιριζέοι κάναν αυτή τη συμφωνία, την οποία τώρα θα την τιμούμε όλοι. Μεθαύριο τους χαιρετάμε. Θα την τιμήσουμε όλοι και θα προσπαθήσουμε να τη ρυθεί στο έπακρο. Θα την τιμήσετε, εμείς όχι. Έτσι, θα το δούμε. Θα το δούμε, θα σε δω Στέφανε να φεύγεις από τη Νέα Δημοκρατία. Για εκεί θα τα δεις όλα. Ο αντιπρόεδρος της οικονομικής εκφράσης κέρδισε και ο παρατάξης. Το τελευταίο 20 λεπτό θα τα πούμε. Σας παρακαλώ, έχουμε 15 θέματα. Όλο έτσι λες και όλο okay, το πράγμα. Συνεχίζουμε. Όχι, θα σε κάνω ανάλυση στο τέλος, το υπόσχομαι σήμερα. Συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο, κύριος Φουρκιώτης. Δεύτερο θέμα είναι η έγκριση ημί των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης υπίεσης
και δύο βυθιζόμενων συστημάτων των αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Εορδαίας που έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Δράσης Περιβάλλοντος Ισοζυγίου στον άξονα προτεραιότητας 1 αστική αναζωοπόνηση. Έχουν επιλεχθεί δύο σημεία. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 245.520 ευρώ. Θα τοποθετηθούν στην περιοχή, το ένα στο τριγωνάκι που είναι πίσω από την δίπλα από την Αγροτική Τράπεζα, επί της, στο παλιό το πάρκο. Παλιό πάρκο. Και η δεύτερη, Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατίας, κάπου στην αγορά. Εκεί στη Λαϊκή που έχει ήδη ένα τσιμεντέλι. Ναι, ναι. Είναι παρόμοια με αυτά που έχουμε τοποθετήσει τα δύο προηγούμενα συστήματα. Είδαμε ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Θα συνεχιστούν και άλλες προμήθειες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν την καθαριότητα της πόλης σε πολύ καλό βαθμό. Εισηγούμαστε για την έγκριση της μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής με όλα τα συνοδά αυτά τέτοια, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβατισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, συνολικού προϋπολογισμού όπως σας προανέφερα. Να μην σε παρακείνω καθώς. Η χρηματοδότηση είναι από το Πράσινο Ταμείο και ένα ποσό 49.000 ευρώ είναι από δικούς μας πόρους από τη ΣΑΤΑ. Και δεύτερον, την κατάρτιση και των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραπάνω προμήθειας. Αν θέλατε κάτι να ρωτήσετε. Εμείς συμφωνούμε να γίνει. Κοιτάξτε, μην αλλάξετε θέση και τρέχουμε στα δικαστήρια πάλι. Συμφωνούμε. Αλλά να γίνει το έργο, τέλος πάντων. Έχουμε ήδη κάνει έρευνα και έχουμε πάρει από όλες τις υπηρεσίες βεβαιώσεις ότι στα σημεία που θα τοποθετήσουμε τα συγκεκριμένα συγκροτήματα δεν υπάρχουν υπόγεια δίκτυα που να ενοχλούν την τοποθέτησή τους. Σας okay. Δεν έχουμε καμία διαφωνία, πάμε στο τρίτο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φουρκιώτη. Το τρίτο μας θέμα είναι αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, άξονα προτεραιότητας, η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, που δόθηκε με την υπαρίθμη 30.292/19/4/19 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους Δήμους για την διενέργεια προμηθειών. Εδώ στις εισηγήσεις που σας έχουν έρθει, σας ήρθαν δύο εισηγήσεις. Η μία αφορά την προμήθεια των μηχανημάτων. Η δεύτερη αφορά τον αθλητικό εξοπλισμό. Έχουμε όμως ακόμη μία που εκ παραδρομής δεν έχει μπει και είναι ακόμη ένα μηχάνημα το οποίο είναι ένα τριαξονικό με αρπάγι που θα χρησιμοποιηθεί στην καθαριότητα του Δήμου. Αν θέλατε κάτι να ρωτήσετε ή αν θέλετε να σας αναφέρω τι πρέπει να αλλάξουμε. Ας πούμε, στο πρώτο είναι τη λήψη απόφαση για την αμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω, που αφορά τα οχήματα. Το δεύτερο που είναι το εξοπλισμός, πάλι είναι η αναμόρφωση για να μπορέσουμε να κάνουμε την προμήθεια των ειδών εξοπλισμού που είναι για τα αθλητικά, και το τρίτο είναι πάλι όπως σας είπα για το φορτηγό που έχει επάνω την αρπάγη και θα χρησιμοποιηθεί στην καθαριότητα του Δήμου μας. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω
Την προμήθεια του γεωργικού ελκυστήρα πολυμηχανήματος με συνοδευτικό εξοπλισμό. Τι αφορά ο συνοδευτικός εξοπλισμός? Είναι ένας ελκυστήρας αγροτικός, ο οποίος... Τραχτέρ είναι. Ναι, τραχτέρ. Τραχτέρ, ναι, ναι, τραχτέρ. Οποίος... Τα συνοδευτικά ποια είναι? Τα συνοδευτικά είναι πάρα πολλά. Είναι και για να κόβουμε χόρτα δεξιά και αριστερά και για να σπάμε κλαδιά και διάφορα άλλα που... είναι γύρω στα 10 συνοδευτικά, Στέφανε, για να φανταστείς. Κατάλαβα. Εντάξει. Είναι όπως ένα πολυμηχάνημα, όπως έχουμε τα πολυμηχάνημα. Όπως ένα πολυμηχάνημα. Και ήταν πρόταση του Γραφείου Καθαριότητας με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ότι είναι απαραίτητο για αυτή την... Συμφωνούμε. Γι' αυτό που δεν περιλαμβάνει το τριαξονικό θα μπει μετά έξτρα στον προϋπολογισμό. Όχι, δεν είναι μέσα τώρα. Δεν έχετε την εισήγηση μπροστά σας, κατά λάθος δεν έχει μπει στο τέτοιο, αν θέλετε να σας τη στείλω. Ή αν θέλετε να σας διαβάσω ορισμένα πράγματα. Τι ακριβώς είναι μόνο πες μας και ναι. Εγώ τουλάχιστον. Αυτό ναι, είναι ένα φορτηγό που έχει πάνω μία αρπάγη που μπορεί να πηγαίνει σε οποιοδήποτε σημείο, ας πούμε σε ένα ρέμα που έχουν πέσει μέσα στρώματα, διάφορα άλλα σκουπίδια κτλ. Τα παίρνει και τα βάζει στην καρότσα του και τα πηγαίνει εκεί που πρέπει να τα πάει. Είναι άλλη επιχορήγηση. Τα πρώτα μηχανήματα είναι σε μία χρηματοδότηση των 513.000 ευρώ από το Φιλόδημος. Αυτή είναι μία άλλη χρηματοδότηση 223 ευρώ. Πάλι από το Φιλόδημος και έπρεπε να γίνει άλλη προμήθεια, εν πάση περιπτώσει. Το μηχάνημα, σας είπα, είναι ένα τριαξονικό που έχει πάνω την αρπάγη και θα χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά. Παράδειγμα, υπάρχουν πολλές φορές κάδοι που έχουν ρίξει μέσα μπάζα και τα λοιπά που δεν μπορούν να τα πάρουν από το προβληματοφόρο ούτε να τα σηκώσουν εργατικό προσωπικό. Θα πηγαίνει αυτό με την αρπάγη που θα το παίρνει, θα το βάζει πάνω και θα φεύγει. Αλλά περισσότερο σε αυτά που ρίχνουν γύρω-γύρω από τους οικισμούς ή από την πόλη σε διάφορα ρέματα. Ή στα ποτάμια μέσα που έχει σκουπίδια και διάφορα. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο το προμηθευόμαστε. Εντάξει. Αντιδήμαρχε, κανένα αυτοκίνητο για να παίρνει τα παράνομα παρκαρισμένα στα πεζοδρόμια, δεν θα πάρουμε? Έχουμε μία πρόταση στο ΕΣΠΑ με άλλα μηχανήματα που έχουμε και μία πλατφόρμα που θα παίρνει να βάζουμε τα μηχανήματα. Τώρα πρέπει να βάζουμε πάνω και τα παράνομα παράνομα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή, γιατί γίνεται κόλαση. Είναι αλήθεια αυτό που λες, Στέφανε, πραγματικά. Να προχωρήσουμε στο τέταρτο ή ναι, να... Δεν έχετε κάτι άλλο, συμφωνείτε, πάμε στο τέταρτο, στο επόμενο, στο τέσσερα. Έγκριση ημί των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας των υποέργων 2 και 4 με τίτλο προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Ερδέας, πράξη με τίτλο δράσης βιοαποβλήτων Δήμου Ερδέας με κωδικό τον παρακάτω στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξης 2014-2020. Είναι τα δύο υποέργα, όπως σας είπα, όλα μαζί είναι τέσσερα υποέργα. Το πρώτο ήταν τα οχήματα που έχουμε περάσει νωρίτερα. Το δεύτερο υποέργο είναι η προμήθεια συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Ερδέας προϋπολογισμού 98.954.000 συν ΦΠΑ που είναι τα 19.000 και το τέταρτο υποέργο είναι προμήθεια οικιακών κάδων κομμουνιστοποίησης του Δήμου Ερδέα συνολικού προϋπολογισμού 22.320 ευρώ και ποσό ΦΠΑ 4.320 ευρώ. Εισηγούμεθα για την έγκριση των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας των δύο υποέργων 2 και 4, να μην διαβάζω πάλι τον τίτλο, και του τρόπου εκτέλεσης προμήθειας που είναι διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύνοψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου 4412 του 2016.
Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ωραία. Πάμε στο επόμενο, κύριο Σουτιώτη. Έστω. Έγκριση ημί του πρώτου πρακτικού διενέργειας αποστράγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σημαίας του έργου εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέων κουμάντων αριθμός μελέτης 12 του 20 προϋπολογισμού 2.123.000 ευρώ χρηματοδότηση ΠΕΠ. Έχει γίνει η αποσφράγηση των δικαιολογητικών των προσφορών του παραπάνω έργου και έχει γίνει και το πρώτο πρακτικό κατοχύρωσης, προσωρινής κατοχύρωσης στο μειοδότη που είναι η κοινοπραξία Σουτοριάδης ΑΤΕΒΕ Κύφος ΑΤΕΒΕ με ποσοστό έκπτωση 62,20%. Παρακαλούμε για την έγκριση του πρακτικού. Με τέτοια έκπτωση. Συμφωνούμε, αλλά προβληματιζόμαστε γιατί είναι μεγάλη η έκπτωση. Χρειάζεται μεγάλη επίβλεψη στην ποιότητα του έργου, η άποψή μου. Είναι τεράστια η έκπτωση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκπτωση. Και αυτό κάνει και έκπτωση στην ποιότητα συνήθως, χωρίς να θέλω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω ποιος είναι, αλλά θέλει οι επιβλέποντες... Ιδιαίτερη προσοχή στην επιβλέπωση. Ιδιαίτερη προσοχή, ναι. Καμιά φορά εκ των υστέρων ζητούνται περισσότερες μετά γκρίσεις και άλλων δαπανών, ας πούμε. Οι δαπάνες είναι τα απρόβλεπτα, Στάθη, δεν μπορείς κάτι παραπάνω. Είναι τα απρόβλεπτα και αν υπάρχουν αστοχίες σε κάποια μελέτη που γίνονται στη σύμβαση, μόνο τότε. Τα απρόβλεπτα πόσο είναι, 15%, είναι τα απρόβλεπτα πόσο πάνω μπορεί να πάνε. Είναι γύρω στο 10%, 15% είναι μέχρι 15% είναι η συμπληρωματική σύμβαση που μπορεί να κάνει... Και τα απρόβλεπτα 15%. 15-15, συγγνώμη, 15-15. Ναι. Εντάξει, το εγκρίνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Εδώ δίνουμε αγώνα 2 χρόνια για να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε. Τι να κάνουμε, να μην το εγκρίνουμε. Μια μετεγκατάσταση που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Να πάμε στο έκτο θέμα. Αν δεν υπάρχει διαφωνία, αν είναι πρόλαβες. Πάμε. Έκριση του ανακεφορετικού πίνακα καθώς και της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου εργασίας αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΥΓΜΑ 2 του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδος. Είναι το δημοτικό σχολείο που είχε το πρόβλημα με την καθίζηση της εδαφόπλακας. Έχουν τελειώσει οι εργασίες, αλλά εδώ είναι αυτό που σας λέω, η συμπληρωματική σύμβαση που είτε υπήρχαν μειωμένες ποσότητες σε κάποια στη μελέτη ή υπήρχαν, δεν αλλάζουν οι εργασίες, αλλά ο αριθμός των εργασιών. Δηλαδή, αν έπρεπε να τοποθετηθούν πλέον ηλεκτρολογικά ή σώματα ή οτιδήποτε άλλο συμπεριλαμβάνεται για την αποκατάσταση της εδαφόπλακας, τους χώρους υγιεινής, τους χώρους πυρασφαλείας κτλ. Έχει γίνει επομένως μια συμπληρωματική σύμβαση που αγγίζει το 14,94% της σύμβασης, όχι του προϋπολογισμού, που είναι 35.899,96 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Και αφορά, όπως σας είπα, επιπλέον εργασίες στο ίδιο αντικείμενο. Φυσικά ήταν μια μελέτη που είχε προβλήματα για ποιο λόγο, γιατί έγινε μια μελέτη που δεν μπορούσε να δει ο μελετητής ακριβώς από κάτω από την εδαφόπλακα τι μπορούσε να συμβαίνει, τι χρειαζόταν, ας πούμε, και χρειάστηκαν επιπλέον εργασίες και σε αυτό το κομμάτι, στην επίχωση αλλά και στα δοκάρια, αλλά και επίσης στα ηλεκτρολογικά και στα μηχανολογικά που χρειαζόταν είτε για την πυρασφάλεια είτε για πίνακες ηλεκτρολογικούς που έπρεπε να μπουν επιπλέον για να είναι και πιο εύκολη η διαχείριση της
του παραπάνω σχολείου, αλλά και ασφαλής ως προς τους μαθητές και τους δασκάλους που υπηρετούν σε αυτό το σχολείο. Αν θέλατε κάτι να ρωτήσετε. Αυτά τα ΝΙΤΑΦ που λέει στην έκτη σελίδα, ΝΙΤΑΦ θα πει νέες τιμές, που γράφει ΝΙΤΑΦ 1.61 και τα λοιπά. Νέες τιμές. Ναι, ναι. Κάποια από αυτά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Ας πούμε, έχει το Λεβιτοστάσιο, έχει καλώδια, έχει τέτοια. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό ακριβώς σας είπα. Είναι πράγματα που δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη που είχε εκπονηθεί τότε και θεωρήθηκε απαραίτητο και επιβεβλημένο να τοποθετηθούν για την ασφάλεια, όπως σας είπα, των μαθητών και των δασκάλων, αλλά και για την καλή λειτουργία του σχολείου. Αυτή τη μελέτη, αυτό το έργο από την προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή το είχαμε κουβεντιάσει και είχε προβλήματα από την αρχή στη σύνταξη της μελέτης και αυτά που μπήκανε είναι απαραίτητα, δηλαδή δεν γινότανε να μην μπουν, γιατί δεν υπήρχαν, υπήρχε μηχανολογική αλλά δεν υπήρχε ηλεκτρολογική υποστήριξη στη μελέτη και υπήρχαν, αυτό που ξέρω εγώ, υπήρχαν πράγματα ας πούμε, που λείπανε και καλώς μπήκανε. Νομίζω αν υπήρχε περιθώριο νομιμότητος να μπουν και άλλα, θα μπαίνανε και άλλα. Έτσι πιστεύω, γιατί υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις. Μα ήδη και από την άλλη μεριά το σχολείο έχει μια μικρή ελαφριά καθίζηση και εκεί και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε από εκεί μεριά και από την άλλη μεριά. Δεν υπήρχε δηλαδή σωστή ηλεκτρολογική, λες Στέφανε. Ναι, γιατί εδώ βλέπω, ας πούμε, διακόπτη διαρροής, τέτοια πράγματα που μπορούσαν να προβλεφθούν αν υπήρχε μελέτη. Άρα είχε θέμα από την αρχή, λες. Είχε θέμα από την αρχή η σύνταξη της μελέτης. Τέλος πάντων, είναι προς το θετικό. Δεν είναι αυτά κάτι. Είναι απαραίτητα, δεν είναι κάτι. Αλλά, ας πούμε, η πίνα και στη ΡΑΚ για τα καλώδια του ίντερνετ και τα λοιπά, αυτά μπορούσαν να προβλεφθούν αν κάποιος είχε κάνει σωστά μελέτη, άρα εδώ τώρα μπαίνουν γιατί δεν είχαν προβλεφθεί. Και αν αυτά στάθη που είχαν τοποθετηθεί προτού το έργο, να ήταν σωστά τοποθετημένα και σωστές θέσεις. Παραδείγματος χάρη, ανέφερε στο ίντερνετ τώρα, ήταν ένα ξεκρέμαστο καλώδιο που περνούσε μέσα από το Λεβιτοστάσιο, το παλιό εννοώ, που ήταν και επικίνδυνο, αλλά και δεν ανά πάσα στιγμή μπορούσε να κοπεί. Αυτό τώρα άλλαξε, ας πούμε, μπήκε μέσα σε... καταλάβατε, μπήκε όπως σωστά, πρέπει να γίνει. Όπως πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Εκείνο ήταν έτσι, γιατί ήταν πρόσθετο μετά, με την εξέλιξη και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Όπως επίσης τα ηλεκτρολογικά έπρεπε να μπουν ό,τι γίνεται καλύτερο για την ασφάλεια, όπως σας είπα. Έτσι. Εμπλέκονται στο συγκρότημα, το σχολικό συγκρότημα αυτό. Εντάξει. Να πάμε στο 7ο θέμα. Ναι. Προχωράμε, ναι. Έγκριση μη σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερδές και της Διάδημα με θέμα υλοποίηση πιλωτικού προγράμματος κυκλικής διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις ΠΕΚΟ Ζάνης και Φλόρινας και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. Όπως θυμάστε, με την 33 απόφαση μας της Οικονομικής Επιτροπής είχαμε εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Διάδημα και του Δήμου και των Δήμων, εν πάση περιπτώσει, αλλά προέκυψε ότι μέσα στην προγραμματική σύμβαση να συμπεριλαμβάνονται και οι ΔΕΕ. Γι' αυτό το λόγο επέστρεψε και ζητείται προγραμματική σύμβαση ως προς τα συμβαλόμενα μέρη με την προσθήκη και των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης. Και αφορά τους Δήμους που σας ανέφερα, που εμπλέκονται της Κοζάνης και της Φλόρινας. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Απλώς τώρα θα δώσει και η ΔΕΑΕ τον εκπρόσωπό τους που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Απλώς θα θέλει να συμπεριληφθεί μέσα και η ΔΕΑΕ Ερδέας. Εδώ μιλάει και για δραστηριότητες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Και δεν ξέρω αν, ας πούμε, μετά θα έχει κάποια σχέση με τις λιγνητικές μονάδες και τα λοιπά, γιατί το τονίζει πολύ ιδιαίτερα ότι πρέπει να γίνουν και δραστηριότητες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Δεν ξέρω, κάπως είναι λίγο... Μιλάω για τη σελίδα την 7 πάνω-πάνω. Και βάζει και το Δήμο Μεγαλόπολης μέσα. Μαζί με την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Η Αρκαδία συμμετέχει σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Ναι, λέω μήπως... Επίσης να ρωτήσω, θέλω, δεν αφορά αυτό τίποτα καύση σκουπιδιών και τα λοιπά, έτσι, είναι τα λίματα, τα λάσπο, πώς το λένε, λιματολάσπη. Και το μόνο σίγουρο είναι, και είναι ότι εμείς δεν θα επιβαρυνθούμε κάτι με αυτή την, με αυτό το εγχείρημα. Μπορώ να εξηγήσω έτσι. Ναι, λίγο εξηγήστε μας αφού μπορείτε. Ας πει δύο λόγια και η Κατερίνα Ίτσκου λίγο που ίσως βοηθήσει την κουβέντα. Απλώς εδώ λίγο να πω ότι είναι κάτι αντίστοιχο με τις προγραμματικές που είχαμε κάνει εμείς, γιατί νομοποιούμασταν από άψη αρμοδιότητας για τα ΣΔΑΕ και τα ΣΚΟ. Κάτι αντίστοιχο, επειδή είναι το ίδια χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, όπως έγινε αυτό εδώ, θα γίνει και για τη λιματολάσπη. Μόνο που, εδώ από άποψη εμπλοκής και αρμοδιότητας είναι ΔΕΙΑΕ. Έγινε μια αρχική σύμβαση, αλλά τώρα επειδή έχει εμπλοκή άμεση η ΔΕΙΑΕ, γίνεται τροποποίηση προγραμματικής για να μπει μέσα και η ΔΕΙΑΕ. Είναι δηλαδή ένα τέτοιο σχέδιο διαχείρισης για τη λιματολάσπη, όπως αυτά που, που κάναμε. Μάλιστα. Δεν αλλάζει κάτι. Όχι. Αντιπρόεδρε. Με συγχωρείτε, μιλούσα με την κυρία Πράπα. Είμαστε ok. Προχωράμε, πάμε στο 8. Δημήτρη, το 8 θα το εισηγηθείς εσύ. Τυπικό είναι. Όπως θες, Νίκο, πες να θες, δεν έχω θέμα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από τα σημειωμένα. Είναι το σάρωθρο. Είναι, ναι, έγκριση μήνων. Ναι, ναι. Που διενέργεια τα αποστολή των οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2 κυβικών μέτρων. Έχετε μπροστά σας την εισήγηση. Ο ανάδοχος είναι η εταιρεία Ecosolution. Ecosolution Zisis Yogas. Zisis Delta Yogas. Η σύμβαση ανέρχεται οικονομική προσφορά 149.170. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον γι' αυτό, μόνο... Βλέπω, ναι, μόνο ένας έδωσε προσφορά, ναι. Ένας. Αν δεν θέλετε κάτι άλλο, τυπικό είναι, πάμε στο επόμενο θέμα. Εισηγείται η κυρία Πράπα Ισούλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε το λόγο. Καλή συνέχεια, Νίκο. Τη θέση μου. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε την εισήγηση εδώ του οικονομικού έτους το 2020 για το ΚΙΠΑΠ. Πιστεύω ότι την έχετε όλοι μπροστά σας. Ναι. Για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους. Ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε και έχετε και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε και μπορώ. Στα οικονομικά δεν είμαι και πολύ καλή. Ωραία, αν δεν θέλουμε κάτι να προχωρήσουμε. Θέλετε κάτι? Να ρωτήσω εγώ κάτι. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, κύριε Αντωνία. Με τη σύντηση στους παιδικούς σταθμούς που βρισκόμαστε, μια και συζητιέται ο προϋπολογισμός του ΚΙΠΑΠ. Έχει βγει η προκήρυξη, έχει βγει, θα υπογραφεί σύμβαση τώρα, περιμένουμε τη δεύτερη τώρα. Πού κολλάει, δηλαδή. Πού κολλάει, δεν υπάρχουν... Όχι, έχει βρεθεί, απλά περιμένουμε να ετοιμαστούν για να υπογραφούν και αυτά. Γιατί υποτίθεται από τον προηγούμενο χρόνο θα εφαρμόζονταν η σύντηση στους παιδικούς σταθμούς, αλλά πέρασε μια σχολή.
Δανία μου, λόγω COVID όλα αυτά καθυστέρησαν. Βγήκε, δεν είχε βρεθεί κανείς να αναλάβει τη σύντηση. Οι προμηθευτές δεν δίνανε τιμές. Οπότε το ξαναβγάλαμε πάλι και τώρα είμαστε έτοιμοι. Οι μετασκευές έχουν γίνει στους παιδικούς σταθμούς. Έχουν γίνει, Αγγλία μου. Περιμένουμε τώρα να γίνει παραλαβή και να ξεκινήσουμε να καθαρίσουμε και να ετοιμάσουμε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ευχαριστώ. Αλλά έχουν τελειώσει. Ναι, ο εργολάβος έχει τελειώσει. Θα επανέλθουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι εγώ, Στέφανος. Ακούω, Στέφανε. Εκεί που λέει στα έξοδα και συμπληρωμές στις επενδύσεις, προϋπολογιζόμενα είναι 106.000 και στον απολογισμό έχετε 892,80. Γιατί έχει τόσο μεγάλη απόκληση? Δεν κατάλαβα που είσαι, για πες μου. Στις επενδύσεις κάτω, στις επενδύσεις των εξόδων ναι, και των προϋπολογισμών. Ναι, αγορές, το πρώτο. Ναι. Προϋπολογιζόμενα είναι 106.000. Α, εκεί έχουμε 103.000 για όργανα για τη φιλαρμονική, τα οποία λόγω COVID, γιατί δεν λειτουργούσε η φιλαρμονική, δεν αγοράστηκαν. Μάλιστα. Τώρα έχουμε προσφορά, θα πάρουμε τώρα κάποια, δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα μαζί, αλλά έχουμε βάλει το ποσό αναχρόνω να παίρνουμε από λίγα για τη φιλαρμονική. Καλώς. Γι' αυτό είναι και το ταμιακό υπόλοιπο. Γι' αυτό ναι. Εντάξει. Να ρωτήσω ακόμη κάτι, συγγνώμη, τώρα που είπαμε για τον απολογισμό. Πόσα παιδιά είχαμε με το βάουτσερ, φαίνεται μέσα από τον προϋπολογισμό, γιατί δεν τα είδα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, Αντωνία, να ρωτήσω και να σε ενημερώσω. Εντάξει, ναι, γιατί και στην αρχή της σχολικής χρονιάς δεν ήξεραν ακόμη και μετά το άφησα κι εγώ. Δεν είχαν γίνει ακόμη, γιατί κάθε φορά έρχονται και καινούργια. Ας πούμε, είχα γίνει στην αρχή για τα παιδιά, των δημοσίων υπαλλήλων. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι. Έγινε, να είστε καλά. Καλώς, σας πάρω, ναι, σας πάρω. Εγώ θα ψηφίσω παρόν σε αυτό το θέμα, γιατί έτσι ψήφισαν οι εκπρόσωποι της παράταξής μας στη συνεδρίαση του ΚΙΠΑΠ. Το παρόν τι σημαίνει, Στέφανε? Ό,τι ψήφισαν άλλοι, είμαι παρόν. Δεν συμμετέχω στην ψηφοφορία. Δεν είναι αρνητικό πάντως. Πάμε στο επόμενο θέμα. Κύριε Καρακασίδη, δύο λεπτά θα τελειώσουμε και να πούμε ότι θέλετε. Δύο λεπτά, σε παρακαλώ. Για την ερμηνεία, Μίτσο, για την ερμηνεία θα ρωτήσετε τον νομικό του Δήμου. Θα ρωτήσουμε και τον Γενικό Γραμματέα. Δύο λεπτά να τα τελειώσουμε και θα το αναλύσουμε αυτό. Τελειώνουμε. Είναι η έγκριση μετακίνηση του Δημάρχου και του κ. Φουρκώτη, του Αντιδημάρχου στην Αθήνα. Είχαμε προϋπολογήσει 1.200 ευρώ, τέλος πάντων. Τα έξοδα είναι 606,80 για την 686,80 ευρώ. Και παρακαλούμε για την έγκριση. Για τους δυο μαζί είναι 686. Ναι, 686,80. Ενώ εμείς προϋπολογήσαμε 1.200. Ενωμένης. Πάντα βάζουμε λίγο περισσότερο. Πάντα βάζουμε τα έξοδα και το κατεβάζουμε το ποσό. Πάντα είναι η κάθοδος, που έγινε η προηγούμενη ή η τωρινή? Είναι η προηγούμενη τώρα. Αυτές τις τρεις μέρες στην Αθήνα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο 11ο. Η κυρία Αντωνιάδου θέλει 500 ευρώ για τη μέρα μνήμης των ποντίων για να φωτίσουμε το Δημαρχείο. Μέσα έξω, αριστερά, δεξιά, με κόκκινο φωτισμό. Παρακαλώ για την έγκριση της δαπάνης. Εδώ την είχαμε. Πεντακόσια καλή τιμή είναι για το φωτισμό. Είναι καλή τιμή, επικοινώνησα μαζί της, μιλούσα νωρίτερα την ώρα που το λέει ο κύριος Φουρκιώτης. Μόνο για μία μέρα είναι, Δημήτρη? Είναι για μία μέρα για όλο το Δημαρχείο, αριστερά, δεξιά, πίσω, μπρος. Και από ό,τι μου είπε, είναι η καλύτερη τιμή που μπόρεσε να βρει έξω στην αγορά με τις ερωτήσεις που έκανε. Πάμε. Έλος πάμε. Πάμε στο επόμενο, είναι η έγκριση πίστωσης
για τον προπολογισμό του χρηματοδοτήματος είναι κάποιες κρατήσεις από τις τράπεζες. Γίνεται μια τροποποίηση, είναι αναγκαστικό για κάποια απρόβλεπτα λόγω τραπεζών που παρακρατούν κάποια χρήματα σε όλους μας τους λογαριασμούς. Βάλαμε 100 ευρώ για να μην κάνουμε 3 την ώρα τροποποίησης. Πάνω όμως λέει 1000 στο κείμενο. Στο κείμενο πρόταση. Λέει 1000 και κάτω γράφει 100. Πρόταση για ψήφιση είναι τα 100. Είχε προβληθεί ένα χιλιάρικο, τώρα χρειαζόμαστε κοντά στα 100. Γι' αυτό υπάρχει το υπηρεστικό κάτω. Α. Ναι, είναι από την Τράπεζα Πειραιώς, έχεις δίκιο. Οι ανάγκοι πρόβλημες έχουν πέσει. Τώρα χρειαζόμαστε πρόταση ψήφισης είναι 100 ευρώ. Είπα μήπως είναι λάθος, γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, είναι γιατί είναι με την εισήγηση του κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη. Τα 100 δηλαδή εμείς εγκρίνουμε. Ναι, τα 100. Και τα άλλα δύο θέματα είναι τα τυπικά όπως ψηφίζουμε κάθε χρόνο για τη λήψη απόφασης για την υλοτομία στην Αναράχη και στον Υλοχώρη. Έχουμε τις εισηγήσεις κατά τοπικά συμβούλια. Χρειαζόμαστε τη λήψη απόφασης όπως και κάθε χρόνο. Εντάξει. Αναράχη και Μιλοχώρη, συγγνώμη.